Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Με έναν βαθμό κάτω από το μηδέν σας καλησπέριζουμε. Σήμερα η θερμοκρασία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη, όποτε και αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού, προς το καλύτερο προφανώς. Μέχρι τότε ο παγετός και οι πολικές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στην περιφέρεια, με τον υδράργυρο να δείχνει αύριο μέχρι και μείον 8 βαθμούς Κελσίου στη Δράμα βέβαια. Σε δήμους του Νομού Ροδόπης σχολεία παραμένουν κλειστά, καθώς το χιόνι και ο παγετός έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις, με τις αλατιέρες να εξακολουθούν να βρίσκονται έξω στους δρόμους. Αύριο το πρωί θα αποφασιστεί αν τα σχολεία θα ανοίξουν. Στον Εύρο επίσης οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή χιονίζει στο βόρειο τμήμα του νομού και στη Σαμοθράκη. Οι Θρακιώτες το ένιωσαν σήμερα το κρύο και μάλιστα με το παραπάνω, αφού οι πολικές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή δεν τους άφησαν και πολλά περιθώρια. Γάντια και σκούφι ήταν απαραίτητα αξεσουάρ. Ο έντονος παγετός είχε σαν αποτέλεσμα να μετατρέψει δρόμους και πεζοδρόμια σε απέραντες παγοπίστες. Το σκηνικό δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι και την Πέμπτη, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι με ζεστά ρούχα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες αυτές θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, από 0 μέχρι μείον 3. Άρα υπάρχει παγετός και σε πολλά σημεία θα είναι και ολικός παγετός. Οπότε όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην οδήγησή τους. Επίσης, από το δεύτερο χιλιόμετρο Νέας Άντας προς Κέχρο χρειάζονται οπωσδήποτε αντιολισθητικές αλυσίδες. Τα μηχανήματα και της περιφέρειας και του Δήμου ρίχνουν αλάτι σε όλους τους δρόμους. Δεν έχουμε τίποτα αποκλεισμένο μέχρι στιγμής. Απλώς να πούμε για προσοχή στους οδηγούς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών, στα πεζοδρόμια. Γλιστράει λόγω παγετού. Να μην έχουμε ατυχήματα. Τα σχολεία στους Δήμους Κομοτηνής, Αριανών και Σαμοθράκης παρέμειναν κλειστά, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν καθιστούσαν την προσέλευση των μαθητών επικίνδυνη. Ιδιαίτερη όμως προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν και οι οδηγοί που θέλουν να μετακινηθούν στα ορεινά. Και μέσα στην Κομοτηνή ήταν αρκετό το χιόνι και έχει δημιουργηθεί παγετός σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Από εκεί και πέρα στις ορεινές περιοχές χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, αλλά οι οδηγοί καλό θα είναι πάντα να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.